σα, καλωσορίζουμε στην εκπομπή μα Ομολογία Πίστεω για αυτό το βραδινό πάλι κοντά σα να ακούσουμε μια ομολογία πώ ο, ο κύριο μα ο Ιησούς Χριστό ενήργησε μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου, πώ ενεργεί μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου. Έτσι, και έχουμε κοντά μα αυτό το βραδινό το έρθωμα στο Χάρι. Καλησπέρα, Φεχάρη. Θα ακούσουμε και τη δικιά σα μαρτυρία. Θέλουμε να σα ευχηθούμε για το. 2012 να είναι μια χρονιά ευλογίας και χαράς προς όλους τους ακροατές του, του Word of God και να είναι μια χρονιά που ο Θεός θα κάνει νέα πράγματα. χάρη, θέλουμε να ακούσουμε πώς ο Θεός ενήργησε στη δική σας ζωή, πώς ε, σας επισκέφτηκε, ποια ήταν τα βιώματα κοντά στο Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τι γευτήκατε και τι απολαύσατε όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό πρώτα απ' όλα για την τιμή που μου κάνει να τον ομολογήσω μπροστά στους τόσους, θα λέγαμε, τηλεθεατές σας οι οποίοι θα μας δούνε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που μου κάνετε αυτή την τιμή να έρθετε εδώ, αγαπητές ένα Γιώργο Κατσούλα και τους, εδώ το συνεργείο το οποίο ήρθε εδώ. Και ο μοναδικός σκοπός είναι να φανεί η δόξα του Κυρίου μας. Το κανάλι είναι Word of God. Χαιρόμαστε για αυτό το κανάλι, το οποίο και εγώ το παρακολουθώ όσες φορές μπορώ που διαδίδει το Λόγο του Θεού, όπως το λέει και άλλωστε και δεν είναι μόνο το όνομα αλλά έχει και τη χάρη θα λέγαμε που μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για την ορθοτόμηση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και έχω μεγάλη χαρά να ομολογήσω για τον Κύριο μου, αυτόν ο οποίος με έσωσε και να πω τι έκανε για μένα. Και αυτό θα το πω με φόβο Θεού και θέλω να πω αυτά τα οποία έκανε πραγματικά ο Κύριος στη ζωή μου. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, ούτε και τίποτα λιγότερο. Πιστεύω να μας πάρει η ώρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, αγαπητέ Γιώργο και στους φίλους τηλεθεατές μας, το γεγονός το πώς γνώρισα τον Κύριο. Γεννήθηκα στις αρχές του 1950. Να τα πιάσουμε από την αρχή δηλαδή. Θα ναι, ναι, ήθελα να. Ναι. γιατί και οι ακροατέ μα θέλουν να ακούσουν πώ ήταν τα παιδικά μα χρόνια, η οικογένεια που μεγαλώσαμε. Έχει μεγάλη σημασία τα βιώματα τα παιδικά μα, γιατί από εκεί μα κατεύθυνε ο Θεό στον δρόμο το δικό του εν τέλει. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες αγαπητέ Γιώργο, γιατί εμένα τουλάχιστον έτσι με βρήκε ο κύριο, με βρήκε μέσα από την οικογένεια, γιατί η οικογένειά μου ήταν πιστή. Και θα συνεχίσω να σα πω. Γεννήθηκα λοιπόν στι αρχέ του 1950. Ο πατέρα μου γνώρισε τον κύριο το 1952. Καταλαβαίνετε σε μια εποχή που εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα από τον εαυτό μου. Και έτσι μπορώ να πω ότι γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρα μου είναι από εδώ, από τον Πειραιά. Η μητέρα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη και γέννημα θρέμα στη Θεσσαλονίκη. Γνωριστήκανε μαζί και τα πράγματα έτσι ήρθανε γιατί και ο πατέρα μου είχε μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη, έπιασε μια δουλειά και μείνανε στη Θεσσαλονίκη, κάνανε οικογένεια εκεί. Εγώ γεννήθηκα το 1950, όπως είπαμε, ο πατέρας μου πίστευε στο 1952. Έτσι, τα πρώτα χρόνια τα θυμάμαι μέσα στην εκκλησία. Μία εκκλησία, η οποία βέβαια δεν ήταν εκκλησία της Πεντηκοστής, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ήταν μια άλλη εκκλησία μιας άλλη ε, άλλης ομολογίας χριστιανών αναγεννημένων και εκεί θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τον πατέρα μου να με παίρνει, μπορώ να πω όχι κάθε Κυριακή, αλλά κάθε φορά που υπήρχε συνάθρηση, τα χρόνια τότε δύσκολα, ξέρετε με τα πολεμικά χρόνια δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα, τόσο πολύ όπως υπάρχουν τώρα, Πολλέ φορέ θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνουμε με τα πόδια στην εκκλησία. Όλη η οικογένεια. Και οι δύο αδερφέ μου και εγώ, ο πατέρα μου, η μητέρα μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Και είναι ένα παιδικό βίωμα το να είμαι μέσα στην εκκλησία. Να πηγαίνουμε σχεδόν σε κάθε συνάθρηση, να μην λείπουμε. Και να είμαστε από τους πρώτους. Έτσι το, το είχε ο πατέρας μου μέσα του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο για τον πατέρα μου γιατί και η μητέρα μου βέβαια με οδηγήσανε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Άκουγα τα Ιερά Γράμματα από μικρός, μου άρεσαν, ήμουν ένα ήσυχο παιδί και έτσι περνούσαν τα χρόνια, ώσπου ε, από μικρό παιδί βέβαια πήγαινα σε μια κατασκήνωση στην, ε, ε, στην ε, κατασκήνωση της Λεπτοκαριάς της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Κάθε χρόνο μου άρεσε εκεί, έκανα τα μπάνια μου, κάναμε τι διακοπέ μα. Τότε δεν είναι δύσκολα, δεν υπήρχαν τα εξοχικά, δεν υπήρχαν όλε αυτέ οι καταστάσει. Και θυμάμαι όμω. Ένα βράδυ, γιατί πολλές φορές μας πέρανε εκεί οι άνθρωποι του Ευαγγελίου, το βράδυ μετά την, έτσι, το φαγητό, στην ελεύθερη ώρα και μας μιλούσε για τον Ιησού Χριστό. Και ένα βράδυ, καθώς ε, μας μιλούσα για τον Ιησού Χριστό, αισθάνομαι κάτι να με αγγίζει. Ήταν περίπου στην ηλικία 9-10 ετών. Και αισθάνθηκα το μήνυμα του Ευαγγελίου, γιατί ο αδερφό, ο οποίο εκείνο το βράδυ μα μιλούσε, μα μίλησε για την αγάπη του Χριστού. Και αισθάνθηκα το μήνυμα του Ευαγγελίου να μπαίνει μέσα στην καρδιά μου. Και στο τέλο ο αδερφό είπε, Ποια παιδάκια από εσά, τώρα ήμασταν όλοι οι συνομήλικοι περίπου, Ποια παιδάκια από εσά θέλετε να δώσετε την καρδιά σα στο Χριστό. Βγήκανε μερικά παιδιά, αλλά βγήκα κι εγώ, αλλά βγήκα όχι από συνήθεια ή επειδή ξέρεις, βγήκαν κι άλλα παιδιά και βγήκα κι εγώ. Αισθανόμουν μέσα στην καρδιά μου ότι ο Χριστό εκείνη την ώρα στην καρδιά μου και με πιάσανε κλάματα. Άρχισα να κλαίω. Εγώ βέβαια δηλαδή, στην δική εκείνη δεν ήξερα τι είναι αυτό. Ούτε μου είχαν πει ότι η αναγέννηση έρχεται έτσι, ότι αρχίζει να κλαίς, ότι αισθάνεσαι αυτή τη συντριβή με στην καρδιά σου. Το θυμάμαι όμως με πιάσανε κλάματα, έντονα κλάματα, όταν πήγα μπροστά με άλλα παιδάκια και προσευχήθηκε ο αδερφός για μας να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Και εγώ τότε πράγματι με την παιδική μου αυτή καρδιά, με την απόφαση αυτή που μπορούσα να πάρω την ώρα εκείνη, πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Βέβαια δεν κατάλαβα ότι έγινε αναγέννηση μέσα μου. Μετά το εννόησα ότι αυτό το οποίο έκανε ο Θεός ήταν αναγέννηση. Αλλά είδα ότι μετά από αυτά τα πράγματα άρχισε η ζωή μου να αλλάζει. Δηλαδή, ήμουν ένα παιδί το οποίο ήθελα πιο πολύ να διαβάζω το λόγο του Θεού, πιο πολύ να είμαι στην Εκκλησία, να είμαι πιο ενσυνείδητα στην Εκκλησία. Γιατί όταν πήγαινα στην Εκκλησία, πήγαινα έτσι. Πήγαμε στο Κυριακό με τα παιδάκια του Κυριακού, κάναμε παρέα, κάναμε και μια και καμιά ζαβολιά μετά όταν τελειώναμε. Μαλώναμε λιγάκι να τον άλλο, μια φορά θυμάμαι πέταξα μια πέτρα, ας πούμε, και πριν γίνει αυτό το πράγμα και η πέτρα αυτή σηκώθηκε, έφυγε από τον κήπο τη εκκλησία και πέσε σε ένα καπό ενός αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Αυτά αλλάξανε μέσα μου και άρχισα να είμαι πιο σοβαρός. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν κατάλαβα ότι αυτό είναι αναγέννηση. Όμω μετά εκ των υστέρων, καθώ διάβαζα τον λόγο του θού και είδα τι είναι η αναγέννηση, κατάλαβα ότι αυτό το οποίο έκανε ο με στην καρδιά μου ήταν αναγέννηση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο. Ω εκεί όμω, δεν ε, ξέραμε πολλά πράγματα, ούτε μα μιλούσαν για την αναγέννηση. Εντάξει, έγινε παιδί του Θεού, δέχτηκε στο Χριστό με στην καρδιά. Δεν υπήρχε πάρα πολύ προσευχή, γόνατα προσευχή. Ε, δεν πιστεύανε αυτοί οι αδελφοί, ο Θεό να του ευλογήσει, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτού του αδελφού. Δεν πιστεύανε στο βάπτισμα του πνεύματο του Αγίου. Αυτό το, το οποίο πιστεύουμε εμεί και πιστεύει η ελεύθερα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή. Δεν είχαμε τόσο προσευχή, απλά μετά αναγεννήθηκα τα αφήναμε έτσι τα πράγματα και προχωρούσαν έτσι τα πράγματα. Είχα βέβαια μία διαφορά με τα άλλα παιδάκια του Κυριακού και ευχαριστώ το Θεό γιατί βλέπω και μετά τη ζωή μου, τώρα καθώ είμαι στα 62, βλέπω τη ζωή μου μετά να διαφοροποιείται από άλλα παιδιά του Κυριακού. Πολλά από αυτά φύγανε στον κόσμο. Πολλά από αυτά τα ψάχναν οι γονεί μετά. Όταν εγώ μεγάλωσα βέβαια και ρωτούσα τι κάνει ο Τάδε, συμμαθητή μου, τι κάνει ο Τάδε. Εγώ όμω ευχαριστώ το Θεό και πιστεύω και μερικά από τα παιδιά αυτά. Γιατί δεν ξέρω από αυτά που μπορούσα να αντιληφθώ και να ρωτήσω. Ευχαριστώ το Θεό που μέχρι την ηλικία αυτή έμεινε στον Ισού Χριστό. Είναι μεγάλη η δύναμη τη αναγέννηση του Ισού Χριστού. Όταν μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Χριστό πραγματικά κάνει πάρα πολύ θαυμάσια πράγματα τα οποία κρατάνε για όλη τη ζωή. Τον ευχαριστώ τον κύριο για αυτό το οποίο μου έδωσε από εκείνη την ηλικία. Μέχρι την ηλικία των 17 ετών, καθώ πήγαινα σχολείο, μετά στο γυμνάσιο, δεν ε, έγινε τίποτα ιδιαίτερο στη ζωή μου, δεν αισθανόμουν τίποτα ιδιαίτερο. Μέχρι την ηλικία αυτή, τα πράγματα πηγαίναν καλά στο σχολείο, στη γειτονιά. Ο Χάρης ένα καλό παιδί. Ήμουνα πράγματι ένα ήσυχο παιδί. Ένα παιδί στη γειτονιά που με βλέπανε και έτσι λέγανε «Τι καλό παιδί ο Χάρης». ήσυχο παιδί, αλλά δεν ήξερα τίποτα παραπάνω. Στην ηλικία των 17 ετών, απέναντι από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη μέναμε μονίμως, ανοίγει μια αίθουσα μιας ε, έτσι, σύναξης αναγεννημένων αδερφών όχι τη Πεντηκοστή. Και λέω στο σπίτι μου απέναντι να σπάω να δω. Όταν πήγα εκεί, πραγματικά ήταν. Αυτοί οι αδελφοί είχαν έτσι κάτι πιο πολύ ζήλο για τον κύριο. Και όταν του είπα και με ρωτήσανε από πού είσαι, τι είσαι, του είπαμε ακριβώ απέναντι. Ήταν απέναντι στο Θεσσαλονίκη, 15 μέτρα από το σπίτι μου. Ε, τους είπα ότι ας πούμε έτσι με παιδί της Εκκλησίας ότι αγαπάω το Θεό ε, μου είπαν ε, βαφτίστηκε στο νερό ήταν ε, μια Εκκλησία που πίστευε στο βάπτισμα ενίδατη γιατί στην Εκκλησία που ήμουνα δεν πιστεύανε στο βάπτισμα ενίδατη στο μεγάλο πιστεύανε στον ιππιοβάπτισμα βάπτισμα ενίδατη λέω δεν το ξέρω αυτό το πράγμα δεν μου το είπε κανείς. Και από τότε άρχισα πλέον ενσυνείδητα να διαβάζω το λόγο του Θεού περισσότερο, να μου δείχνουν για τη χάρη του Χριστού βρέθηκε ο Θεό να ευλογήσει ένα καλό αντρόγινο, το θυμάμαι ακόμα, δύο αδερφοί ευλογημένοι, οι οποίοι δεν ξέρω, ο Θεό του έβαλε μέσα στην καρδιά, με πήραν από κοντά, με είχαν πολύ κοντά και συγκεκριμένα θυμάμαι και είναι σημαντικό αδερφή, αδερφέ Γιώργο και στους φίλους ακροατές και τηλεθεατές μάλλον του καναλιού να μιλάμε για τον Χριστό. Περάσαν τόσα χρόνια, μιλάμε σε ηλικία 17 χρόνο ήμουνα, περάσαν τόσα χρόνια, θυμάμαι σαν να είναι χθες που με πιάνει αυτός ο αδερφός, ήταν μαζί με τη γυναίκα του, με αγκαλιάζει και μου λέει «Χάρη, ξέρεις, ο Χριστός σε αγαπάει». Σαν να μου μιλούσε ο ίδιο ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και απεφάσισα πλέον γιατί εκείνη στην ηλικία των 17 ετών, στην εφηβεία, και είχε περάσει λιγάκι. Για μένα ήταν ένα κρίσιμο στάδιο. Ήμουνα στο στάδιο να, να πάρω να κάνω την επιλογή μου, δηλαδή επειδή δεν είχε εδρεωθεί μέσα μου η αναγέννηση, την είχε κάνει ο Κύριος, αλλά δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει ακριβώς, ήμουνα στο στάδιο να πάω στον κόσμο να μείνω στην εκκλησία. Ε, αυτό το γεγονός με κράτησε. Ευχαριστώ το Θεό για αυτό το, το οποίο έφερε στη ζωή μου. Αυτό το γεγονός με κράτησε μου έδωσε πολύ δύναμη και μετά, καθώ μου λέγανε αυτοί οι αδερφοί, αναγεννήθηκε. Αλλά ο λόγο του Θεού λέει: Ο και βαπτιστή σου το θέλει σωθεί. Εγώ λέω από μικρό, εκεί που ήμουνα, δεν μου το λέγανε αυτό. Δεν μου λέγανε ότι πρέπει να βαπτιστώ. Νόμιζα ότι το νηπιοβάπτισμα είναι αυτό το οποίο μετράει, μετράει και φτάνει. Έκανα πράγματι έναν αγώνα να δω από το Λόγο του Θεού ότι ο άνθρωπο πρέπει να βαπτιστεί σε μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία που καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλό, που μπορεί να πιστέψει να μετανιώσει για την αμαρτία του και μετά να βαπτιστεί. Έψαχνα το λόγο του Θου και επειδή το είχα διδαχθεί λάθο, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το δεχθώ. Θυμάμαι μήνε έψαχνα και αγωνιζόμουν με τη συνείδησή μου, με την καρδιά μου. Ρωτούσα από εδώ, ρωτούσα από εκεί, άλλο μου έλεγε το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά θυμάμαι όμω οι αδερφοί πάντα με πηγαίνανε στο λόγο. Και μου λέγανε χάρη, λέει, ο πιστέψα και βαπτιστή σε Λέω ναι, το λέει, αμήν. Βλέπει του αδερφού μα, του Αποστόλου, την ημέρα τη Πεντηκοστή να λένε στου αδερφού τι πρέπει να κάνουμε, τα ρωτάνε τι πρέπει να κάνουμε, άνδρε, αδερφοί. Μετανοήσατε και α βαπτιστεί έκαστο ει το όνομα του Ιησού Χριστού, ει άφεση βαρτιό και θέλετε λάβει τη το δωρεάν του Αγίου Πνεύματο. Το λέει. Πηγαίναμε και στι επιστολέ, πήγαμε στι πράξεις των Αποστόλων και μετά από μια μεγάλη, θα έλεγα, μελέτη και έναν αγώνα με τον εαυτό μου, γιατί το είχα διδαχθεί λάθο, αποφάσισα σε ηλικία 17 ετών και βαπτίστηκα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στο νερό. Τότε βέβαια στη Θεσσαλονίκη το 1967 δεν υπήρχε Εκκλησία Ελευθέρα Αποστολική, Εκκλησία Πεντηκοστή. ούτε βαφτιστήρι υπήρχε στην εκκλησία εκεί, με πήγανε στη θάλασσα, βαφτίστηκα και επέστρεψα χαίρον. Ευχαριστώ τον Θεό. Πάντω, η, η, η λάθο διδασκαλία είναι μια ρίζα που δύσκολα βγαίνει από την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να έρθει ο Θεό να ενεργήσει και έτσι και εγώ χαίρομαι γιατί πραγματικά ο Θεό ενεργεί μέσω τη αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να εννοήσει και να καταλάβει τον δρόμο των αληθινό που πρέπει να ακολουθήσει. Έτσι είναι και τον ευχαριστώ τον Θεό, και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι όποιο είναι ειλικρινή, ο Θεό δεν τον αφήνει. Ο Θεό ε, του δείχνει την αλήθεια. Το είδα στη ζωή μου αυτό. Τον ευχαριστώ τον Θεό γιατί τον είδα. Είδε την ειλικρίνεια τη καρδιά μου και δεν μ' άφησε. Το βλέπω εκ των υστέρων και στα άλλα γεγονότα τα οποία θα εξιστορήσω θα το αναφέρω αυτό. Αλλά το βλέπω και εκεί ότι δεν με άφησε να χαθώ, να πάω στον κόσμο εκεί με τι παρές, στο γυμνάσιο. Ήμουνα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, το εξατάξιο τότε που είχαμε. Και δεν μ' άφησε ο Κύριος να απομακρυνθώ, να μπω στον κόσμο, ενώ ήταν πάρα πολύ γλυστερό το έδαφος για μένα. Όμως ο Θεός δεν μ' άφησε. Τον ευχαριστώ, έστειλε αυτούς τους ανθρώπους πώς έτυχε τώρα να έρθουν να νοικιάσουν εκεί ένα χώρο απέναντι στο σπίτι μας, να γνωριστούμε. Ο Θεός τα έκανε όλα αυτά. Yeah. Και αυτό βέβαια είχε και αντίκτυπο και στον πατέρα μου, που έχει κάνει την ομολογία στο κανάλι σας ο οποίος και αυτός μετά είδε ότι το βάπτισμα την είναι γραφικό και το έκανε ο αδελφό. ο αδελφό το έκανε πρώτα βέβαια και μετά από λίγους μήνες αν θυμάμαι η μητέρα μου, ο πατέρας μου βαπτιστήκανε και μετά από λίγους μήνες ε, βαπτίστηκα κι εγώ. Τον ευχαριστώ τον Θεό γιατί ο Θεός τον άνθρωπο τον έχει προγνωρισμένο. Ξέρει ο Θεός την καρδιά μας. Ξέρει ο Θεός ε, αυτό το οποίο ας πούμε, έχει η καρδιά του ανθρώπου και μας προγνωρίζει ο Θεός και δεν μας αφήνει να χαθούμε όταν βλέπει την ειλικρία της καρδιάς. Έτσι πάνω σε αυτό το κρίσιμο θα λέγαμε σταυροδρόμι της ζωής μου, ήρθε ο κύριο και με βρήκε και θα λέγαμε στερέωσε τη σωτηρία μου. Τη σωτηρία την πήρα την αναγέννηση, το αισθάνθηκα όταν ήμουν μικρό στην ηλικία 9-10 ετών. Αλλά μετά όμως έπρεπε να στερεωθεί και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε σε μία εκκλησία τώρα που διδάσκεται όλη η αλήθεια. Και τα παιδιά μας τα οποία, και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά μας, τα παιδιά της Εκκλησίας, τα οποία ακούνε, ακούνε όλη την αλήθεια και μπαίνουν σε όλη την αλήθεια και τους το λέω. Να είστε ευχαριστημένοι, να δοξάζετε το Θεό που μπήκατε σε μια Εκκλησία που έχει όλη την αλήθεια. Εγώ ταλαιπωρήθηκα. Θα σας πω και μετά για μια ταλαιπωρία την οποία πέρασα ώσπου να φτάσω να με φέρει ο Κύριος στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ το Θεό. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ηλικία βαφτίστηκα στο νερό και αποφάσισα πλέον ενσυνείδητα να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Και είπα τώρα, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίθητε. Άρχισα στο σχολείο, να είμαι εντελώ διαφορετικός, ξεχωριστός από τον κόσμο. Άρχισα να αγαπάω περισσότερο τα πράγματα του Θεού. Άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού περισσότερο. Να προσεύχομαι περισσότερο, αλλά ω εκεί. Ω εκεί. Δεν ήξερα τίποτα για το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ήξερα πολλά πράγματα από το λόγο του Θεού. Το μόνο που άρχισα αυτό το έναβασμα που μου έκανε να εξετάζω το λόγο του Θεού ήταν το βάπτισμα ενίδατη. Από εκεί άρχισα να εξετάζω το λόγο. Και βέβαια εκεί οι αδερφοί στην εκκλησία αυτή που μου είδαν ότι αγαπάω τον κύριο, αγαπάω τα πράγματα του Θεού, ε, μου είπανε κάτι. Μου λένε, χάρη, σε βλέπουμε ότι είσαι ένας αδερφός ο οποίος αγαπάς τον Κύριο. Συγγνώμη. Θα ήθελε να εργαστείς για το Θεό. Λέω, θέλω. Και άρχισα, Γιώργο μου, να εργάζομαι αμέσως για τον Κύριο. Σε αυτή την ηλικία, τον 17 ετών που τελείωνα το γυμνάσιο και ήθελα να δώσω και εισαγωγικέ στο πανεπιστήμιο. Ό,τι δουλειά έπρεπε να γίνει από την εκκλησία άρχισα να την κάνω. Κάνε αυτό αδερφέ, να το κάνω. Μα μου λέγαν άλλοι θα δώσεις εισαγωγικές, διαβάζει τώρα και τα θα... Κάνε αυτή τη δουλειά, κάνε αυτή τη γραφική δουλειά θα την κάνω. Και έδινα ώρες θυμάμαι Μερικοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό και ένα καινούριο που ερχόταν στην Εκκλησία δεν ήταν χριστιανό, ανεγεννημένο, αλλά με έβλεπε να δραστηριοποιούμε έτσι μέσα στην Εκκλησία, μου λέει, με πιάνει μια μέρα στην άκρη, μου λέει, Πόσα λεφτά σου δίνουνε. Του λέω, Δεν μου δίνουν τίποτα, δεν παίρνω τίποτα. Ό,τι το κάνω, το κάνω από αγάπη για τον κύριο. Γι' αυτό το κάνω. Έτσι λοιπόν, προχωράει η ζωή μου. Και αρχίζω να σκέφτομαι το μέλλον, τι θα κάνω, ποια σχολή θα δώσω. Είναι αλήθεια ότι από μικρό μου άρεσε η ιατρική. Όταν όμω αυτοί οι αδερφοί έτσι με πιάσανε, με πλησιάσανε και μου μιλήσανε για το έργο του Θεού να πάω σε μια σχολή στην Αμερική συγκεκριμένα να σπουδάσω σε αυτή τη βιλική σχολή να γίνω ιεραπόστολος και μετά να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα να εργαστώ πιο αποτελεσματικά για τον κύριο, εμένα μου φάνηκε ωραίο αυτό. Λέω, αυτό είναι ωραίο, θέλω. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον κύριο. Και το ήθελα ειλικρινά. Δεν το ήθελα βλέποντα το σαν ένα επάγγελμα, γιατί εκεί αν θα γινούσα θα πληρωνόμουν, ήταν το σύστημα τέτοιο. Πα σε μια σχολή, ιεραποστολική, τελειώνει, μετά πα σε ένα μέρο να κηρύξει το λόγο του Θεού και σε πληρώνουν. Σε υποβαστάζουν ε, ορισμένες εκκλησίες, ορισμένοι αδερφοί, ορισμένες οργανώσεις. Εγώ δεν έβλεπα, μπορώ να το πω έτσι με παρησία, δεν έβλεπα στα χρήματα. Δεν έβλεπα ότι α, ένα ωραίο επάγγελμα έτσι θα είναι εύκολο να το κάνω και, θα, και εύκολα θα βγάζω και χρήματα. Μου άρεσε, αγαπούσα τον Κύριο πραγματικά και γι' αυτό με ελευθέρωσε Δεν πήγα. Και θα σας πω και το, το πώς δεν πήγα. Εκεί σε αυτή την ηλικία το, το, 17, στο 1967, ο πατέρας μου ήταν στην Ευαγγελική Εκκλησία Διάκονος. Ε, έρχεται ένα βράδυ ο αδερφός ο Λούις, ο Φέγκος. Δεν τον ήξερα, ακουστά είχα ότι υπάρχει ένας γιατρός κάτω στην Αθήνα που κηρύττει το Λόγο του Θεού. Έρχεται αυτός ο αδερφός, χτυπάει το, την πόρτα να γνωρίσει τον αδερφό Αλέκο γιατί έμαθε ότι αυτός ο αδερφός είναι ένας καλός αδερφός, είναι ένας αδερφός που αγαπάει το λόγο του Θεού για τον πατέρα μου και πράγματι έτσι ήτανε. Εν τω μεταξύ είχαμε συμπεθεριάσει, η αδερφή μου είχε πάρει έναν αδερφό ο οποίος ήταν εργάτης σε μια εκκλησία της Πεντηκοστής, όχι στην Ελευθερά Αποστολική Εκκλησία, σε μια άλλη εκκλησία της Πεντηκοστής στη Θεσσαλονίκη και έμαθε ότι ο αδερφός ο Αλέκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με την Πεντηκοστή δεν είναι άνθρωπο ο οποίο είναι ενάντια στην Πεντηκοστή και στο βάπτισμα του πνεύματο του Αγίου. Και αποφάσισε ένα βράδυ να έρθει να μα βρει. Μέναμε στη Θεσσαλονίκη στο Χαριλάο. Χτυπάει η πόρτα, αδερφό ο Λουί με τη Μαρίτσα, τη γυναίκα του. Τα παιδάκια του τότε μικρά, δεν θυμάμαι, ήταν και όλα. Το 1967 έγινε αυτό. Ε, Γνωρίστηκε, ο Λουί, ο αδερφέ, τι κάνει, καλά, εντάξει. Ωραία, ως εκεί. Μου λέει, σήμερα λέει γίνεται μια προσευχή. Δεν υπήρχε εκκλησία, ελευθερά αποστολική εκκλησία 50 ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Γινόταν μια προσευχή, είχαν μαζευτεί, είχαν πιστέψει ορισμένοι αδερφοί, έτσι είχαν βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο και κάνανε μια προσευχή σε ένα σπίτι μια αδερφή Ιωάννα, θυμάμαι. Μου λέει στον πατέρα μου, στη μητέρα μου και σε μένα, εγώ διάβαζα βέβαια, λέει, θε να έρθει αυτή την προσευχή να Πάμε έτσι να προσευχηθούμε. Όλο προσευχή είναι. Α πάμε. Αφήνω τα διαβάσματά μου. Με παίρνει στο αυτοκίνητο. Θυμάμαι είχε ένα παλιό αυτοκίνητο. Ένα πεζό. Το θυμάμαι και το, το λέω. Με το θυμίζω το αυτοκίνητο με το οποίο ήρθε και με βρήκε. Γιατί είναι σημαδιακό. Μα παίρνει όλου μαζί εκεί. Πάμε στο σπίτι αυτό. Γίνεται προσευχή. Βέβαια, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν με άγγιξε το πνεύμα του Θεού. Ούτε κατάλαβα τίποτα ιδιαίτερο γονατίσαν, σβήσαν τα φώτα, προσευχόντουσαν. Ναι. Δεν θυμάμαι να κατάλαβα τίποτα. Επιστρέφοντας Επιστρέφοντα πίσω για να μα πάει ο δοφόρο το αυτοκίνητο του στο σπίτι μα και μετά να φύγει, πιάνει συζήτηση μαζί μου. Λέει, Χάρη, λέει, είσαι αναγεννημένος» Λέω, Ναι, αδεφέ, με αναγέννησε ο κύριο. Έχω βαπτιστεί στο νερό κατά το λόγο του κυρίου μα. Και τώρα λέμε, Τι θα κάνει, Τώρα του δεφέ, ετοιμάζω τα χαρτιά μου να πάω στην Αμερική να γίνω ιεραπόστολος. Μ' αρέσει, λέει, βέβαια και η ιατρική, αλλά ετοιμάζομαι να γίνω ιεραπόστολος. Και έψαχνα τότε, επειδή μου άρεσε και η ιατρική, αν μπορούσα να συνδυάσω να πάω σε μια σχολή που θα μπορούσα να σπουδάσω παράλληλα και βιβλική σχολή και ιατρική. Ιατρική. Στο εξωτερικό. Αδερφός ο, ο Λούις μου λέει, αδερφέ χάρη, Πού το λέει ο λόγο του Θεού, λέει ότι οι πρώτοι αδερφοί μα, οι πρώτοι Απόστολοι, πήγαν σε βιβλική σχολή και μετά πληρονόντουσαν και κάναν αυτό το έργο του Θεού παίρνοντα μισθό. Εγώ, ψάχνοντα μέσα στο μυαλό μου να μπορέσω να βρω μια απάντηση, δεν μπορούσα να βρω απάντηση. Τι να πω. Λέω αδερφέ, δεν βλέπω πουθενά. Αδερφέ, Λουί δεν το βλέπω πουθενά. Μου λέει, δεν θα το βρει πουθενά. Πουθενά δεν βλέπουμε τους αδερφούς, τους Αποστόλους να πηγαίνουν σε μια βιβλική σχολή, να σπουδάζουν και μετά να τους έρχεται ένα τσεκ να πληρώνονται κάθε μήνα για να πάνε κυρίου το λόγο του Θεού. Αντίθετα λέει, αυτοί οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι, ήταν ψαράδες, οι πιο πολλοί εκτός ήταν ο Παύλο που ήταν μορφωμένος και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και τίποτα, δεν είχαν ούτε λέει ο κύριος ένα μόνο ένα ραβδί θα βαστάζεται, τίποτα άλλο στον δρόμο. Αυτό το πράγμα το οποίο μου είπε ο μου κάθισε μέσα στην καρδιά γιατί ήμουνα ειλικρινής, αγαπούσα το Ευαγγέλιο. Δεν το πολέμησα να πω, δεν είναι έτσι αδερφέ, τώρα δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί τόσο οργανώσει στο εξωτερικό, τόσες πολλές εκκλησίες, τόσες ε, βιβλικές σχολές. Του είπα αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, το βλέπουμε και... Τι να κάνω τώρα. Μου λέει, τι άλλο σου αρέσει. Λέω, μου αρέσει η ιατρική. Μου λέει αδεφός, ο αδερφό ο Λούι, στα αυτοκίνητο μέσα όλα αυτά, στον δρόμο για να πάμε σπίτι μα. Μου λέει χάρη, αν θε να κάνει το θέλημα του Θεού, θα δώσει ιατρική. Και θα διαβάσει και τη φυσική, θα διαβάσει του μετασχηματιστέ. Με έπεισε ο αδερφό, ε. ήταν το πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστώ τον κύριο, πρώτα τον κύριο και μετά τον αδελφό μου τον Λούι, που πραγματικά είναι ο πνευματικό μου πατέρα στο σημείο αυτό πίστηκα γιατί ήμουν ειλικρινή. Δηλαδή δεν έφτασε μια διαδρομή λίγων λεπτών να πάω στο σπίτι μου που άλλαξε εντελώ το, το σκηνικό μέσα στην καρδιά μου. Με έπεισε ο αδερφό ότι αυτό δεν είναι από το λόγο του Θεού και επειδή είναι από το λόγο του Θεού, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και μόλι πήγα στο σπίτι, πρωτού κατέβα από το αυτοκίνητο, είχα πάρει την απόφαση μέσα μου. Δεν πάει για Ιεραπόστολο. Αν και ήταν τα πράγματα, μπορώ να πω σχεδόν έτοιμα. Βρέθηκαν, ήταν έτοιμε οι βιβλικέ σχολέ, τα τις ορισμένες Σχολέ, τις οποίε ξέραμε, μου είχαν προτείνει. Λέω: Δεν θα πάω, θα δώσω ιατρική. Και διάβασα, ήταν τελευταία χρόνια που τελείωνα κιόλα. Διάβασα, ευχαριστώ το Θεό και με βοήθησε. Βέβαια, οι μετασχηματιστέ δεν πέσανε. <χω> <laughs> και δεν το, το είπα μετά. Αλλά όμω πέρασα και πέρασα τέταρτο στη σειρά, δηλαδή με πρωτιά μπορώ να πω. Θέατρο από όλη την Ελλάδα, πρώτο από τη Θεσσαλονίκη, στην ιατρική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Θεό με υποτροφία, συνέχισα με υποτροφία και φάνηκε δηλαδή ότι ο Θεό ήθελε να πάρω αυτό το δρόμο. Είναι αλήθεια ότι εγώ από εκεί και πέρα με τον Αρφόντο δεν είχα καμία επαφή. Η επαφή μου ήταν η πρώτη, ήταν αυτή. Με απέτρεψε από το να πάω να γίνω Ιεραπόστολος. Με οδήγησε στο να πάω στην ιατρική σχολή. Και μετά μπήκα στο Πανεπιστήμιο, πιστό, βέβαια, αναγεννημένο, κρατήθηκα ευχαριστώ το Θεό Άγιο, καθαρός, με τη χάρη του Θεού, ε, μέσα στι δυσκολίε του Πανεπιστημίου και εκεί ευχαριστώ το Θεό έρχεται ένα άλλο ορόσημο στη ζωή μου. Εδώ θα, ορόση... θα σας διακόψουμε. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επειδή. Ε, ανοίγει ένα άλλο σταθμό στη ζωή σα, θα το ακούσουμε μετά από το μουσικό διάλειμμα. Φίλοι-φίλε, σε, σε λίγο πάλι κοντά σα, η ζωή του χριστιανού είναι μέσα σε σταθμού που του οδηγεί ο Χριστό και στέλνει και του κατάλληλου ανθρώπου για να μην πλανηθούμε στην οδό, αλλά να πάμε ακριβώ εκεί που θέλει η αδερφή Χάρη. Κοντά σα πάλι.

Κοντά σας πάλι, συνεχίζουμε την ομολογία, με χάρη στην ιατρική πιά, με οδηγία Κυρίου και αυτό είναι σημαντικό στη ζωή και των νέων. Είναι και διδασκαλία για τα νέα παιδιά σήμερα ότι μέσα στη ζωή τους να βαδίζουν πάντα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί εκεί θα πηγαίνουν από ευλογία σε ευλογία και από χαρά σε χαρά και από πίστη σε πίστη και θα βλέπουν τον Χριστό να ενεργεί μέσα στη ζωή. Ένα καινούριος σταθμός Πάλι άρχισατε να μας, δι... να μας διηγήσετε, δεν το ολοκληρώσατε, δεν το ακούσαμε και ας αρχίσουμε από εκεί. Ναι, όπως είπα, ξεκινάει και ένας άλλος σταθμός ενέργειας του Θεού στη ζωή μου. Και τον ευχαριστώ, τον δοξάζω και αισθάνομαι ανάξιος σε αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά τα γυρίζω πίσω και τώρα μου δίνει την ευκαιρία με την ομολογία μου να γυρίσω πίσω με συντριμμένη καρδιά του λέω «Κύριε, σε ευχαριστώ, δεν άξιζα να με σώσει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είδα το χέρι του να δουλεύει επάνω μου τόσο, τόσα χρόνια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να με φέρει εκεί που θέλει και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να δουλεύει επάνω μας για να μας φέρει εκεί που θέλει ο Θεός μέχρι να φύγουμε, να πάμε να Τον συναντήσουμε. Τον ευχαριστούμε. Εκεί στην ιατρική τα πράγματα άρχισαν λιγάκι να είναι δύσκολα με την έννοια ότι στο πανεπιστήμιο να μην είσαι καλά στερεωμένος, να μην είσαι βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο. Όλα αυτά αρχίζουν τον άνθρωπο να τον ε, έτσι σε μια αδυναμία πνευματική. Να μην είσαι σε μια εκκλησία που έχει το πνεύμα το Άγιο να μην είσαι σε μια εκκλησία που υπάρχει το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, τα χαρίσματα, η δύναμη. Είναι σημαντικό η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον Χριστιανό για να κρατηθεί πιστός. Ειδικά όταν είναι νέος και λέω στα παιδιά, μόνο το Πνεύμα του Αγίου μπορεί να σας κρατήσει σε αυτές τις δύσκολες χρονολογίες, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, σε αυτές τις δύσκολες ηλικίε. Εκεί λοιπόν πήγαινα στην εκκλησία, σωστός, άγιο με τη χάρη του Θεού, αλλά με πάρα πολύ αγώνα και φτάνοντας σε, σε ένα σημείο να αδυνατίζει η πίστη μου. Δεν έφυγα από τον Κύριο, ήμουνα στον Κύριο, στην Εκκλησία, αλλά κάτι μέσα μου, αισθανόμουν ότι κάτι άλλο ήθελα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με την πνευματική μου ζωή και αισθανόμουν ότι ήταν πολύ εύκολο να φύγω από αυτό που ξεκίνησα, την πίστη του Χριστού. Εκεί ευχαριστώ τον Θεό που σε αυτή τη φάση γνωρίστηκα με την τωρινή γυναίκα με την Καρυφαλιά. Είχε ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει, είχε περάσει στη φιλοσοφική σχολή, σπούδαζε στη φιλοσοφική σχολή, και εκεί γνωριστήκαμε σε έναν άλλο κύκλο μπορώ να πω, γιατί εγώ, όπως σας είπα, συνέχισα να είμαι. Δεν πήγα η αλλά συνέχισα να είμαι στην εκκλησία που ξεκίνησα. Δεν έφυγα από την εκκλησία αυτή. Άλλωστε δεν υπήρχε και η εκκλησία τότε τη Πεντηκοστή. Τότε ήταν τα σπάργανα, θα λέγαμε, τη αρχή τη Ελευθέρωση Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε διάφορε, έτσι προσπαθούσα να ασχοληθώ με διάφορε δραστηριότητε. Ε, υπήρχανε κάτι κινήσει διαδογματικέ στις οποίες πήγαινα. Δηλαδή μαζευόντουσαν ορθόδοξοι, ε, αναγεννημένοι, αδερφοί όλοι, έτσι, κάνανε έναν κύκλο. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα και ο, ο, πρόεδρος της νεολαία ήμουνα και εκεί γνώρισα και αρκετούς αδελφούς, οι οποίοι τώρα είναι στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Εκεί σε ένα σημείο γνώρισα και την Γαρυφαλιά, την τωρινή μου σύζυγο, Ήρθε για να συντροφεύσει μια άλλη φιλενάδα της η οποία μας έπαιζε το πιάνο γιατί είχαμε και χοροδία σε αυτή την ε, παχά πανελλήνιος αδερφό της χριστιανικής αναμόρφωσης. Εκεί προσπαθούσα να δώσω έτσι τις δυνάμεις μου να μπορέσω να κρατηθώ με άλλους φοιτητέ. Όμως ο Θεός είχε κάτι ξεχωριστό. Τον ευχαριστώ. Καθώς γνωριστήκαμε με την ε, Γαριφαλιά, ε, μια απλή γνωριμία. Σιγά σιγά με τον καιρό, καθώ, αρέα βέβαια, βρισκόμαστε σε κάτι τέτοιε σε κάτι εκδηλώσει, ο Θεό έτσι έβαλε μέσα στην καρδιά μου και τη συμπάθησα. Και καθώς έτσι προχωρήσαμε να μιλήσουμε, μόνο να μιλήσουμε για τα πράγματα αυτά, τα πράγματα του Θεού αν είναι από το Θεό να γίνει κάτι μεταξύ μας σε αυτό το επίπεδο μόνο ήταν αυτή η, η θα λέγαμε, η επαφή μας η γαριφαλιά μου λέει σε ποια εκκλησία πας της είπα την εκκλησία στην οποία πάω μου λέει εγώ ξέρεις είμαι βαφτισμένη με πνεύμα Άγιο έχω δεχτεί το λέω, λέω τι είναι αυτό Λέει το πνεύμα το Άγιο το οποίο βαφτίζει λέω το Αυτό ήταν για τους Αποστόλους. Έτσι το είχα διδαχθεί ω το σημείο εκείνο αυτό. Ήταν για του Αποστόλου, ήταν για του πρώτου Χριστιανού, ήταν για του 12. Ήταν για του 120, αλλά όχι για εμά. Λέω: Δεν βαφτίζει τώρα και ο πνεύμα Άγιο. Και η γαριφαλιά μου λέει: Εγώ έχω βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Η γαριφαλιά είναι από τα βάγια βιωτεία, εκεί που πραγματικά για όσου ξέρουν, το ξέρουν, για όσου δεν το ξέρουν, να το πω ότι ήταν μία από τι πρώτε φωτιέ τη Πεντηκοστή στην Ελλάδα. Εκεί πραγματικά έριξε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο σε ένα χωριό με ένα θαυμαστό τρόπο. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο ανεξάρτητα από... Είχε πέσει και στην Αθήνα εδώ σε ένα-δύο σημεία και σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας μας εδώ στο Λιδωρίκη. Και εκεί ανεξάρτητα έπεσε το Πνεύμα το Άγιο με δύο ανθρώπους ευλογημένους οι οποίοι περίπου το, 26, το 1926 το πήγανε στην Αμερική για να βγάλουν χρήματα, φτωχά τα μέρη τότε, φτωχά τα χρόνια. Και εκεί ένας από αυτούς τους αδελφού βρήκε, τον βρήκε ο Κύριος μάλλον. Τον έσωσε με ένα θαυμαστό τρόπο, καθώς πήγαινε για ένα μέρος να συναντήσει κάτι δικού του, κατεβαίνει από το τρένο, χάνει το τρένο και τον φιλοξενούν ορισμένοι άνθρωποι που ήταν αναγεννημένοι χριστιανοί Βαφτισμένη με πνεύμα Άγιο, του μιλάνε για τη σωτηρία. Σώζεται, αναγεννιάται και μετά από λίγο καιρό παίρνει την απόφαση να γυρίσει πίσω στην, στα Βάλια με μια βαλίτσα βαριά, βέβαια. Και η Βαγέη νομίζει ότι φέρνει δολάρια πολλά αυτός Πήγε τόσ τόσο λίγο καιρό, έφερε τόσα λεφτά. Και του είπα: Τι φέρνει εδώ, λέει: Δεν σα φέρνω χρυσό, αλλά σας φέρνω το χριστό. Ήταν γεμάτη αυτή η βαλίτσα με κενέ διαθήκε να μην τα πολυλογώ, από το 1926 μέχρι περίπου το 40, το, εκεί αυτός ο άνθρωπος μαζί με ένα ακόμα αδερφό ήταν μόνοι, αγωνιζόντουσαν να πάνε και ρίξουνε το έργο του Θεού και το Λόγο του Θεού σε διάφορα μέρη και αρχίζει μετά να γίνεται πραγματικά μία έκρηξη. Στα Βάγια σωθήκανε, μπορώ να πω, το μισό χωριό σώθηκε. Μια εκκλησία στην οποία βλέπανε οράσεις οι άπιστοι βλέπα να πέφτει φωτιά επάνω στην εκκλησία. Όποιο έμπαινε μέσα, το βάθο ο κύριο πνεύμα Άγιο. Και ο πεθερό μου, ο οποίο τώρα είναι 99 χρονών, είναι πιστό και μελετάει συνέχεια το λόγο του Θεού. Μόλι μπήκε ο κύριο τον, έπιασε, τον αναγέννησε. Ευχαριστούμε τον Θεό και άλλου ανθρώπου, παιδάκια. Μπαίνανε μέσα να ακούσουν και βαφτιζόντουσαν με πνεύμα Άγιο. Λοιπόν, η γαριφαλιά μου λέει: Εγώ είμαι βαφτισμένο με πνεύμα Λέω: Δεν ξέρω, αυτά τα οποία λες, εγώ δεν το πιστεύω. Και έτσι άρχισε αυτό λιγάκι να... Λέγαμε να είναι μια τροχοπέδη μέσα μου και μέσα στη γαριφάλια, Λέγα εγώ τώρα πώς θα, πώς θα κάνουμε έτσι μαζί η οικογένεια. Αφού τα θεωρεί αλλιώ τα πράγματα, εγώ θεωρώ ότι ήταν μόνο για τότε. Και κάπως θα λέγαμε το πράγμα έτσι ε, έφυγε λιγάκι έτσι, το αφήσαμε λίγο το θέμα. Δεν συζητούσαμε καθόλου για τέτοια θέματα, δεν, δεν μιλούσαμε καθόλου, δεν βρισκόμασταν καθόλου, έτσι δεν επιδιώκαμε. Α, στον κύκλο ότι ένα γεια λέγαμε. Όμως ο Θεός ήθελε να παντρευτούμε. Και εμένα μου το βάζει μέσα στην καρδιά έντονα, παρά το ότι είχα αυτό το, θα λέγαμε, την αναστολή μέσα μου, πώς θα παντρευτώ μια γυναίκα η οποία έχει ένα διαφορετικό πιστεύω και πώ θα αλλάξω εγώ αυτό το οποίο δεν το, δεν το πιστεύω. Πώ θα να φύγω ας πούμε, από την εκκλησία εκεί που είμαι που πιστεύω ότι το πνεύμα ήταν μόνο για τότε. Και να πάω σε μια, πήγα μια φορά και επισκέφθηκα μια εκκλησία και λέω να πάω εκεί που άκουσα να προφητεύουν, άκουσα το ένα το άλλο και δεν μπορώ εγώ να έρθω εδώ. Και η Γαλιφαλιά βέβαια τη μεριά της σκεφτόταν το ίδιο. <laughs> πώς εγώ από εκεί που είμαι μπορώ να πάρω έναν άνθρωπο, γιατί ήμουνα πολύ σοβαρό στο θέμα αυτό που τη είπα. Ήμουνα, α πούμε, με τον κύριο πολύ σοβαρό, ζητούσα σύζυγο από τον κύριο και ο Θεό το έβαλε μέσα στην καρδιά μου. Δεν έβαλε καμιά άλλη γυναίκα, έβαλε τη Γιάρη φαλιά. Και δεν μπορούσα αυτό να το, να το ξεπεράσω. Και λέω: Κάτι γίνεται εδώ. Πέρασαν αρκετό καιρό, περίπου και κάνα Πρέπει να και δύο χρόνια από τότε που έτσι κάναμε μια πρώτη συζήτηση μου, αυτό ήταν όλοι η γνωριμία, μια συζήτηση για τα πνευματικά. Αλλά δεν με μπορούσα εγώ, προσευχόμουν στον κύριο να μου βρει μια γυναίκα ο κύριο, δεν μπορούσα να βρω μια άλλη, έτσι να, να μου βάλει ο κύριο μέσα στην καρδιά μια άλλη γυναίκα μέσα την εκκλησία πάντα ενούσα και το έλεγα του κυρίου: Θέλω, θέλω να θα πάρω μια γυναίκα, θέλω να είναι πιστή και θέλω να είναι κύριε από οικογένεια αναγεννημένη και πιστή. Έτσι το ήθελα από μέσα μου. Γιατί και εγώ ήμουν έτσι, να πάρω κι εγώ μία τέτοια. Ε... Μετά από μερικά, όπως σας είπα, δύο χρόνια περίπου που ήμασταν έτσι χωρίς να το συζητάμε καθόλου το θέμα και να μην έχουμε καμία έτσι μεταξύ μας έτσι κανέναν διάλογο, καμία συζήτηση, η Γαριφαλιά βλέπει, ακούει μάλλον ακουστικά μια φορά που έχει κατέβει στο χωριό της εκεί ξαφνικά μια φωνή. Ο Χάρης mm. είναι ο άντρας σου. Και έτσι από τη μεριά τη Γαριφαλιά θα λέγαμε έπεσε το κάστρο. Ότι εντάξει, θα τον πάρω. Ας πούμε. Από μένα ο κύριο το έβαλε μέσα στην καρδιά έντονα. Λέω παρά τη διαφορά αυτή, εγώ αισθάνομαι ότι η Γαριφαλιά είναι η γυναίκα μου. Αποφασίσαμε, αραβωνιαστήκαμε. Εχθέ είχαμε την επέτειο του αραβώνα μα 6 του Ιανουαρίου του 1973. Και μετά ήταν και ο πατέρα μου, ο οποίο έλεγε, την πήγα στο σπίτι να τη γνωρίσουν, έλεγε, παιδί μου, λέει, τι να σου πω, δεν βαφτίζει ο κύριο Ζεπνευμάγιο. Πόσα λεφτά να, να σου δώσω να μου αποδείξει ότι βαφτίζει ο κύριο Πνευμάγιο. Δεν βαφτίζει. Μα λέει, εγώ είμαι βαφτισμένη όμω, είναι προσωπική μου εμπειρία. Δεν μπορώ αυτή την εμπειρία να την αρνηθώ, να την έτσι, να πω ότι δεν βαφτίζει ο κύριο, αφού με βάφτισε με δύναμη. Και βαφτίστηκε και με πολύ δύναμη. Και τότε στα βάγια ο με πάρα πολύ δύναμη. Μου έλεγε μια ομολογία ένα αδερφό, ο οποίο ήταν κυπημένα μετά τον Βαγείο, όταν μικρό παιδί μπήκε στην Εκκλησία. Ότι μόλι μπήκε στην Εκκλησία την πρώτη μέρα που μπήκε, χωρί τίποτα άλλο να κάνει, τον βάθησε ο κύριο Βαγείο. Δυνατά. Αποφασίσαμε λοιπόν και ήταν από τον κύριο και παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε, αλλά εγώ μετά συνέχισα να κρατάω και να πηγαίνω στην Εκκλησία που πήγαινα και αναγκαστικά η Γαριφαλιά, έχοντας βέβαια την οδηγία αυτή με στην καρδιά της, ότι ο κύριος, κύριος μας ένωσε, ερχόταν μαζί μου. Δεν ήθελε, δεν μου έκανε πρόβλημα. Δεν μου έκανε κανένα θέμα, αλλά προσευχόταν. Προσευχότανε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Εγώ βέβαια δεν ήμουνα ο άνθρωπος της προσευχής, όπως ήταν η Γαριφαλιά, δεν είχα λάβει πνεύμα Άγιο. προσευχόμουν την απλή προσευχή, την ολιγόλεπτη που κάναμε ως τότε, και έβλεπα όμως τη διαφορά τη, της πνευματικότητας της γαριφαλιάς με τη δικιά μου. Ήταν κάτι που άρχισε να με προβληματίζει, καθώς ε, παντρεμένη έβλεπα το χαρακτήρα της, έβλεπα τον αγιασμό της, έβλεπα τη διαφορά στη συμπεριφορά της, τη διαφορά στην πνευματικότητά της. Και αυτό με προβλημάτιζε. Το ίδιο βλέπανε και οι μου, στη Γαριφαλιά. Σημειωτέων, όπως σας είπα και η αδερφή μου είχε πάρει πεντικοστιανό με τον οποίο και με αυτόν είχα την ίδια θέση. Δηλαδή έλεγα, εντάξει εσύ, αλλά εγώ έχω τη θέση μου. Αυτήν έτσι τα μάθα. Αυτό έλεγα μόνο. Μετά όταν όμως προχωρήσαμε και παντρεύτηκα με τη Γαριφαλιά και είδα τη διαφορά στη ζωή της, άρχισα κι εγώ μέσα μου λιγάκι να γίνομαι πιο μαλακός. Όχι βέβαια να ζητάω το βάπτισμα του πνεύματο του Αγίου, αλλά να φτάσω μετά από καιρό σε ένα σημείο να λέω, κύριε, εάν εσύ βαπτίζει, και είναι από σένα. Θέλω κι εγώ. Ναι, δείξε μου το. Δεν το ζητούσα, θέλω, δείξε μου το. Αν βαπτίζεις και είναι από σένα, τι να πω εγώ. Έφτασα σε αυτό το σημείο, ω εκεί όμω δεν προχώρησα παραπέρα. Στο ίδιο σημείο ήταν και ο πατέρα μου, ο οποίο και αυτό έτσι είχε αυτέ τι αντιρρήσει. Όταν ε, σημειωτώ να πω ότι παντρεύτηκα, όταν τελείωνα την ιατρική επειδή γνώρισα την Γαριφαλιά μικρό, επειδή ήμουν πιστό και σαν πιστή, δεν μπορούμε να τρέχουμε στην ασωτία ή στην αμαρτία. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τη γυναίκα, την γυναίκα τον άντρα, γι' αυτό και αποφάσισα να παντρευτώ νωρίς, αμέσως. Τότε τελείωνα το Πανεπιστήμιο, ή στην αμαρτία. Ο άνθρωπο πρέπει να έχει τη γυναίκα του και γυναίκα τον αντρα γι' αυτό και αποφάσισα να παντρευτώ νωρί, αμέσω. Τότε τελείωνα το πανεπιστήμιο. Η γαριφαλια ήδη είχε τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή και τελείωνα κι εγώ και ήταν ο καιρό. Να πάω στρατιώτη. Να φύγω για το στρατό, από τη Θεσσαλονίκη. Μόλι τελειώνουμε, να... να φύγω για το στρατό. Και ένα βράδυ συγκεκριμένα, επειδή δεν προλάβαινα να πάω να χαιρετήσω την αδελφή μου, η οποία πήγαινε στην εκκλησία τη Πεδικοστή με τον άντρα τη, λέω: Θα πάω στην εκκλησία που πάνε. Τουλάχιστον δηλαδή, να χαιρετήσω, μην παρεξηγηθώ ότι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πήγα στο στρατό παρουσιάστηκα στο έκτο εξεντάμα πεζικού στην Κόρινθο, ότι δεν του χαιρέτησα. Πάμε για να του χαιρετήσουμε. Πάμε. Εκείνη την ημέρα όμω, παρεπιπτόντω σε εισαγωγικά ήταν από τον κύριο, εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα από τι προηγούμε, προηγούμενες προηγούμενε μέρε. Άσχημα πνευματικά. Δεν ήμουν ευχαριστημένο καθόλου με την πνευματική μου ζωή. Και είπα στην Γαριφαλιά το πρωί, λέω Γαριφαλιά δεν κάνουμε σήμερα μια νηστεία. Δεν αισθάνομαι καλά. Ήμουνα, Δηλαδή, ε, πνευματικά αισθανόμουν ότι ήμουν έτοιμο να πεθάνω. Δεν αισθανόμουν την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού μέσα έτσι από όλα τα προβλήματα ότι πρέπει να πάω στρατό, τι εναχώριε, τα οικογενειακά έτσι, τι ανάγκε που είχαμε, θα άφηνα την οικογένεια. Αισθανόμουν έτσι πολύ άδειο. Και αποφασίσαμε την αριθμό να κάνουμε νηστή εκείνη την ημέρα. Και κατά τη διάρκεια τη ημέρα εκείνη, αποφάσισα να πάω στην εκκλησία να χαιρετήσω την αδερφή μου και τον γαμπρό μου. Πήγα στην εκκλησία μόνο γι' αυτό, για να τους δω και να τους χαιρετήσω. Δεν είναι βασικά ευκαιρία. Ήταν όμως μια ωραία μέρα που κι αυτή είναι ένα άλλο ορόσημο στη ζωή μου. Πήγαμε με τη Γαριφαλιά και εκεί που πήγαμε δεν βλέπω τον κύριο κανένα αλλά βλέπω έναν αδελφό, ο οποίος ήταν από την Νότιο Αφρική και ο οποίος κήρυτε με τόσο δύναμη που εμένα μου έκανε εντύπωση είχε τόσο πραγματικά πίστη μέσα του, τόσο πολύ με άγγιζε ο λόγος. Αλλά εγώ όμως κρατούσα, ήμουνα <laughs> σταθερός στις θέσεις μου. Στο τέλος όταν είπε ποιοι θέλετε να βγείτε έξω, είχε το χάρισμα των ιαμάτων, το είχε. Γιατί το είδα μπροστά μου, να θεραπεύονται ασθενεί. Και όταν για πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου, να βγαίνουν μπροστά να θεραπεύονται ασθενεί. Είδα κυριολεκτικά θεραπείες που σαν γιατρό μπορώ να εκτιμήσω ότι ήταν πραγματικά ανέργειες του Θεού. Εκεί λίγο προβληματίστηκα. Μετά τα λέει: Ποιοι θέλετε να έρθετε έξω για προσευχή, για πνεύμα άγιο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν, δεν μπορούσαν, δεν είχα το, το θάρρο να βγω έξω, ούτε, ούτε ήθελα να βγω έξω. Δεν βγαίνω. Προσεύχεται ο αδερφός για τους αδερφούς εκεί, τελειώνει η συνάθρηση η εκκλησία θέλει τον τρίτο όροφο και καθώ ο αδελφό βγαίνει από, το, από την εκκλησία, τελειώνει η εκκλησία. Χαιρετιόμαστε. Βγαίνει από την εκκλησία, πήγε κάτι να πάρει κάτω από το αυτοκίνητό του. Κάτι να πάρει, κάτι ήθελε να πάρει. Εμένα με βάζει ο κύριο και πάω και τον ακολουθώ πίσω εκεί στην έξοδο τη εκκλησία, στα Σανσέρ, και του λέω, του λέω αδελφέ, ο κύριο να. Ο κύριος, μάλλον είναι στον κύριο τώρα, αλλά είχε πραγματικά διακονία αυτό ο άνθρωπο. Και θα το καταλάβετε και εσείς στη συνέχεια. Του λέω αδερφέ Ρόμπερτ Τόμ. Το λέγαμε. Ήταν ένα αδερφό ο οποίο πραγματικά έχει το πιστεύω του Ευαγγελίου. Δεν ήταν ιεραπόστολο ο οποίο πληρωνόταν. Ζούσε διαπίστωση όπω οι Απόστολοι. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτά τα παρέκτροπα τα οποία γίνονται. Αλλά ήταν ένα πραγματικά κήρυκα του Ευαγγελίου. Γιατί διάβασα μετά, μου στείλε και την βιογραφία του και από ό,τι μπόρεσα να διασταυρώσω, ήταν ένα άνθρωπο ειλικρινή, καλό χριστιανό. Του λέω, αδερφέ, Τόμ, θέλω να προσευχθεί για μένα. Μου λέει, Γιατί. Του λέω, Δεν αισθάνομαι καλά πνευματικά. Θέλω έτσι να. Μου λέει, Είσαι χριστιανό. Του λέω, Είμαι αναγεννημένο, είμαι βαθισμένο στο νερό. Είσαι, μου λέει, Χριστιανό, είσαι βαθισμένο στο νερό. Και δεν αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού. Λέει, όχι, αδερφέ. Την ώρα εκείνη, στο ασάνσερ, να ανέβει το ασάνσερ, ο αδερφό βάζει τα χέρια του επάνω στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι προσευχήθηκε, ότι θυμάμαι. Αλλά μόλι τα βάζει, εγώ αρχίζω να τα Να μιλάω με ξένε γλώσσε, να δοξάζω τον κύριο, κάτι το οποίο δεν το ζήτησα να με βαθύσω και ω πνευμάγιο. Ούτε πήγα ζητώντα πώ ζητάμε. Απλώ είχα φτάσει στο σημείο να πω: Αν ο Θεό το δίνει, δεν μπορώ εγώ να αντισταθώ. Έφτασα... Η, η στάση τη γαρυφαλιά ήταν αυτή η οποία με έκανε να, να, οδήγησε, να, οδήγησε. να φτάσω σε αυτό το σημείο, ναι. Και αρχίζω να δοξάζω τον κύριο με ξένε γλώσσε. Και επειδή ξέρω και τι λέω, ευχαριστούμε τον Θεό, κατάλαβα ότι δεν ήταν από μένα. Έβγαινε μέσα από την κοιλιά μου. Ξένε γλώσσε, ποτάμι. Ευχαριστώ τον Θεό αυτό το βάπτισμα του πνεύματο του Αγίου. Αυτό έγινε το 1976. Ακριβώ μετά από εκεί, λίγε μέρε έφευγα την άλλη μέρα έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και παρουσιαζόμουν για το στρατό. Σα έδωσε ο κύριο νέε δυνάμει για να ανταπεξέλθετε εκεί στι δυσκολίε του στρατού. ευχαριστώ. Για πετε μα, αδερφέ, χάρη. Η αδερφή Γαρυφαλιά τι έγινε εκείνο το βράδυ. Ε, η αδερφή Γαρυφαλιά ήταν γεμάτη χαρά. Ήταν γεμάτη χαρά και η αδερφή μου. Ε, δόξαζε το Θεό γιατί είδε ότι πραγματικά η, η μαρτυρία την οποία είχε ήταν αληθινή από τον κύριο. Γιατί είναι αλήθεια, είναι δύσκολο βήμα να παντρευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στο βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Νομίζω ότι το βάπτισμα ήταν για τότε. Δεν είναι για τώρα. Τώρα έχουμε το Λόγο του Θεού και έτσι ήταν σε δύσκολη θέση και ήταν και σε δύσκολη θέση είχε περιέλθει με την έννοια ότι ακολουθώντα με και ερχόμενοι στην εκκλησία που πήγαινα ε, δεν μπορούσε δεν να, να Θεό, δεν, δεν, και δεν, μπορούσε μου, να δοξάσει τον κύριο, να μιλήσει να, να όπω είχε μάθει. Αλλά εμπιστεύτηκε τη φωνή του Θεού. Εμπιστεύτηκε τη φωνή του και Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Να εμπιστευόμαστε. Θέλω να ρωτήσω και ο μπαμπά ο αδερφό, πώ το δέχτηκε το. Ο πατέρα μου, ε, μου, εκείνη την εποχή, και αυτό είναι ένα θαυμαστό σημάδι. Βεβαίω ε, χάρηκε, αλλά μετά από λίγε μέρε τον βάθησε ο κύριο Πνεύμα Άγιο εντελώ ανεξάρτητα από μένα. Εγώ είχα φύγει να πάω Αθήνα για το. Έτσι, να κατέβω για να ξεκινήσω την πορεία για να πάω στο στρατό. Ο πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη, όντα στην εκκλησία τότε, την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή που ήδη είχε ξεκινήσει. δημιουργηθεί και είχε ξεκινήσει, κάθισε μέσα στην εκκλησία και πράγματι προβληματίστηκε, ήταν προβληματισμένο ήδη και αυτό. Και τον ευάθρο, ο κύριο μέσα σε, σε λίγο καιρό μετά από μένα, ανεξάρτητα από μένα και από. Δεν ειδωθήκαμε προσωπικά, ναι, μόνο ναι, τηλεφωνικά ναι, ναι. ότι λέγαμε. Είχε προσδιορίσει ο κύριο την επίσκεψη τη οικογένεια. Αμήν, Ευχαριστούμε αμήν. το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν. Ε, μετά αρχίζει πράγματι μια νέα περίοδο στη ζωή. Είναι αλήθεια και αυτό. Πάλι να, να το... σα διακόψω, αφού μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας αυτής, της ομολογίας σας και να πούμε μετά στο δεύτερο μέρος. Φίλοι, φίλες, θα είμαστε κοντά σας με το δεύτερο μέρος, κλείνουμε αυτή την ώρα, το πρώτο μέρος της ομολογίας, με θαυμαστό τρόπο, ο Θεός ενήργησε, βάφτισε το αδερφό μας το χάρη με δύναμη πνεύμα Αγίου και άλλαζει η ζωή του ανθρώπου και μπαίνουμε σε νέα πνευματικά μονοπάτια που το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε ευλογίες και χαρές. Κοντά σας πάλι.